ο Άρης Πορτοσάλτε, ο πλέον φιλοκυβερνητικός δημοσιογράφος, μιλώντας σε πρωινή τηλεοπτική εκπομπή, ζήτησε την παρέτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ώστε να αναλάβει κάποιος άλλος που μπορεί να αντιμετωπίσει τις καταστάσεις που συμβαίνουν στη χώρα. Συγκεκριμένα είπε, έχουμε ένα ξεχαρβάλωμα και έχω την αίσθηση πως η κυβέρνηση το τελευταίο δίμηνο τα έχει χαμένα. Αντιλαμβάνομαι πω ο κύριο Πρωθυπουργό έχει την προσοχή του στραμμένη κάπου αλλού, αλλά αυτή την περίοδο, από τα Τέμπη μέχρι σήμερα, έχουμε μία σειρά ζητημάτων. Σκάσανε βλήματα σε μάχημη μονάδα. Δεν μάθαμε το πόρισμα για την Ελένε ζήτημα υψή τη ασφαλεία. Είχαμε την κάθοδο των Κροατών, Κροάτες Χούλιγκαν και είχαμε ένα νεκρό. Είχαμε τη δολοφονία ενό άλλου οπαδού έξω από το Χαριλάου. Αλλά ένα από του κύριου λόγου που ψηφίστηκε η πλειοψηφία τη κοινωνία έδωσε το 41% σε δύο θριάμβου του Κυριακού Μητσοτάκη με διαφορά 20 μονάδων από το ΣΥΡΙΖΑ, είναι γιατί η κοινωνία είπε Μητσοτάκη, εσύ θα στρώσει στην καθημερινότητα. Αυτό δεν το έχουμε δει ακόμη. Η κυβέρνηση τα έχει χαμένα. Κάποιο πρέπει να αναλάβει τη συγκρότηση του κράτου από την αρχή. Δεν μπορεί ο κύριο Μητσοτάκη. Έχει άλλα ενδιαφέροντα. Να έρθει άλλος από την κυβέρνηση να αναλάβει για να μαζευτεί αυτό το χάλι που βλέπουμε γύρω μας. Αυτή τη δήλωση τη σχολίασε και ο Προέδρος της Ελληνικής λύση, Κυριάκος Βελόπουλος, ο οποίος πρώτος είχε ζητήσει την παρέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη την περασμένη Πέμπτη.